Ήταν, ναι. Τα πρώτα χαμόγελα των υποψηφίων των γενικών ηλικίων καταγράφηκαν με την έναρξη των Πανελληνίων φέτο, μια ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά για του μαθητέ, αφού ο κορονοϊό άλλαξε πολλέ καταστάσει, οι οποίε μέχρι πέρυσι θεωρούνταν δεδομένε. Η έναρξη έγινε όπω κάθε χρόνο με το μάθημα τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Και κεντρικό θέμα που έπρεπε να αναπτύξουν οι υποψήφοι ήταν η σχέση του με την ανάγνωση βιβλίων και η γενικό ανώτερη διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να εξεταστούν σε τρία κείμενα. Το πρώτο ανήκει στον συγγραφέα Θεόδωρο Γρηγοριάδη, το δεύτερο ήταν ένα δοκίμιο του Κώστα Τσιρόπουλου και τέλος ένα ποίημα του Τίτου Πατρίκιου. Ήταν εύκολα, ήταν εύκολα βασικά. Τι θέμα έπεσε? Ε, ήταν η ανάγνωση και τα βιβλία. Δεν διάβαζα, ήρθα απλά για την εμπειρία. Ε, Πώς αυτά. ήταν η εμπειρία? Εντάξει, καλή, εύκολα. Πρόκειται για ένα ποιοτικό διαγώνισμα. Ένα κριτήριο το οποίο ε, προκαλεί την ε, κριτική ικανότητα και την παρατήρηση ε, του μαθητή. Ε, ο υποψήφιος που πρέπει με μεγάλη προσοχή να διακρίνει με κριτική παρέμβαση τα κύρια σημεία. με Έξυπνε ερωτήσει που αφορούν τρία διαφορετικά κείμενα. Οι συνθήκε κάτω από τι οποίε εξετάστηκαν μέσα στα εξεταστικά κέντρα οι μαθητέ ήταν διαφορετικέ λόγω τη πανδημία. Αντισηπτικά βρίσκονταν σε πολλά σημεία των σχολείων, ενώ οι αποστάσει μεταξύ των παιδιών ήταν μεγαλύτερε από άλλε χρονιέ. Προσωπικά δεν πήγαινα για να μπω σε μια σχολή υψηλής, ε, υψηλών μορίων. Οπότε υποθέτω και κάποιο ο οποίο δεν θα είχε προετοιμαστεί τόσο καλά, μπορούσε να γράψει αρκετά καλά. Πιστεύω τα πήγα πολύ καλά έγραψα ό,τι μπορούσα και θα δείξω τα αποτελέσματα. Πώς στοχεύεις? Σε αρτιωτικές σχολές. Ξεκίνησαν το πρωί χωρίς προβλήματα οι πανελλαδικές εξετάσεις 2020 στα γενικά λύκεια. Σήμερα εξετάζονται οι μαθητές μας στην έκθεση. Ε, προσήλθαν κανονικά, πέρασαν στις αίθουσε ε, με ηρεμία, με τάξη, με τις προβλεπόμενες αποστάσεις λόγω του κορονοϊού και οι εκπαιδευτικοί φυσικά είναι στι θέσει του ω επιτηρητέ. Ξεκινήσαμε κανονικά, τα θέματα έφαναν νωρί. Ee, τα παιδιά μπήκαν στις τάξεις όπως έπρεπε και ξεκίνησαν να γράφουν, νομίζω ότι πάει καλά, ελάχιστες απορίες. Το άγχος των εξετάσεων είναι πάντα ίδιο κάθε χρονιά, μπορεί να είναι και λίγο πιο πάνω εφέτος. Ε, 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 η αλλάζει τελευταία στιγμή. Η ψυχολογία των μαθητών μπήκε στο προσκήνιο φέτος στις Πανελλήνιες του 2020 αφού ο κορονοϊός έκανε το διάβασμα και τα μαθήματα των υποψηφίων να διαφέρουν από τον τρόπο που συνήθιζαν να τα διδάσκονται μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Μάλιστα η περικοπή τη ύλη έκανε επιτακτική την ανάγκη για τους καθηγητές να στηρίξουν τους μαθητές τους περισσότερο ψυχολογικά. Αυτό που ίσως αποτελεί δυσκολία του συγκεκριμένου διαγωνίσματος, είναι ότι η ανάγνωση βιβλίων είναι μακριά από την καθημερινότητα και την εμπειρία των εφήβων. Υπάρχει η διαφοροποίηση, θα έλεγα, των συνθήκων που διαμόρφωσαν μια δύσκολη ψυχολογία. Οι προηγούμενοι μήνες, με μια καραντίνα, με μαθητές αποκλεισμένους στο σπίτι τους, στα δωμάτια τους και με μια προσπάθεια από μέρος τους να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Οι πανελλαδικές συνεχίζονται αύριο για τα επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και την Τετάρτη για τα γενικά λύκεια με τα αρχαία και τα μαθηματικά.